Να πάρω και από σας ένα σχόλιο πολύ σύντομο γι' αυτό, αν θέλετε να το σχολιάσετε. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας δεν πρέπει να παραξενεύονται από τέτοιου είδους μετακινήσεις, συγκουλήσεις, μεταγραφές, έτσι, ποδοσφαιρικές, κάπως έτσι. Γιατί έχω πολλά μηνύματα τέτοιου τύπου να ξέρετε. Γιατί κατά τη γνώμη μας, βάση για αυτές τις μετακινήσεις είναι η πολιτική σύμπλευση που υπάρχει γύρω από τα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα, που επιτρέπουν οι όποιες μικρές διαφοροποιήσεις να γίνονται τέτοιου είδους μεταγράφες. Κυρίως πρέπει να σταθούν στην ουσία των ζητημάτων. Στην πολιτική. Που είτε έτσι είτε αλλιώς και τα συγκεκριμένα πρόσωπα συμφωνούν και στηρίζουν μια δοσμένη πολιτική, ανεξάρτητα από το πώς αυτή μπορεί να εκφράζει τις λεπτομέρειές της. Κύριε Τζίμα, πώς τον είδατε τον προϋπολογισμό? Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ορισμένα πράγματα με τη σειρά τους και να δούμε καταρχήν τα ίδια τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να γαμώνεται το μάγο με τα δώρα. Αλλά σε αυτή τη φάση τα δώρα πάνε για μία ακόμα φορά στους επιχειρηματικούς ομίλους και ο λογαριασμός στα λαϊκά στρώματα. Αυτό το λέμε γιατί. Γιατί υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά που το προηγούμενο διάστημα έχουμε ματώσει, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη μικρομεσαία αγροτιά, που σχετίζονται με την εκτείναξη της φορολογίας. Μάνι-μάνι, όποιος θέλει να δει στα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, η έμεση φόρη είναι στα 38,5 δις. Την ίδια ώρα που από το σύνολο, ας το πούμε έτσι, φαραωνικών πλεονασμάτων που δημιουργούνται, οι επιχειρηματικοί όμιλοι καλούνται να πληρώσουν μόνο το 6% αυτών που εισπράττονται προβλέποντας φορολογικά έσοδα. Άρα, για ποια αναδιανομή μιλάμε? Εδώ υπάρχει συνέχεια της αναδιανομής υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει και σε μεταμνημονιακό επίπεδο τη νέα μείωση του αφορολόγητου που θα ισχύσει από τα επόμενα χρόνια, που θα οδηγήσει ακόμα και μισθωτούς και συνταξιούχους με 500 και 600 ευρώ μισθό και σύνταξη να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν φόρους. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Για ποιο λόγο μειώνεται η φορολογία των επιχειρηματικών ομίλων και τα διανεμόμενα κέρδη από τα 15 στο 10% θέλετε την ίδια. Θέλετε μια απάντηση, κύριε Τζίμα, σε αυτό? Την απάντηση την ξέρουμε, γιατί τα δίνετε όλα για να στηρίξετε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η δική σας απάντηση. Εκεί που βγάζανε δισεκατομμύρια να καταφέρουν να βγάλουν. Θέλετε με ένα διάλογο να δώσουμε και εμείς την απάντηση? Εγώ σας εμείς άσυσα, το θέμα κύριε Αλεξιάδη. Δεν θέλω να σας διακόψω. Αν θέλετε, μας ακούσετε αν θέλετε απάντηση, να τη δώσουμε και να απαντήσετε. Αν δεν θέλετε απάντηση, να μην απαντήσουμε. Αφού δίνετε απάντηση. Πώς να το πούμε, η οποία δεν ισχύει. Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Κύριε Τζίμα, τι λέτε τώρα? Εμείς καταργούμε έμεσο φόρο. Μειώνουμε ή όχι τη φορολογία? Πού μειώνετε τη φορολογία? Δεν μειώνουμε, μειώνουμε κατά 260 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε, κατά 260 εκατομμύρια. Μα μειώνετε, δίνετε ένα ψίχουλο την ώρα που έχετε εκτινάξει τη φορολογία στα 50 δισεκατομμύρια με 40 δισεκατομμύρια έμεσου φόρου και άμεσου φόρου που θα συνεχίσουν να το πάρουμε γραμμή-γραμμή. Καταργούμε έμεσο φόρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην στέκεστε σε ένα κωδικό από του 100 που έχει μέσα ο κρατικό φόρο. Να πάμε για πολλού. Μα λέτε για τη μείωση των ασφαλιστικών ασφαλιστικών. Μειώνουμε τι ασφαλιστικέ φορέ. Μειώνουμε τον έμφυα. Και να τη μειώνετε. Την έχετε διατηρήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και θα τα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Και όλοι οι μικρομεσαίοι αγρότες που είναι στον δρόμο είναι σε κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, κύριε Αλεξιάδη. Επιβίωσης. Μειώνεται μέσω των αναπτυξιακών νόμων. Μισό λεπτό εκεί. Τμήμα του ειδικού φόρου. Εγώ απαντάω στο συγκεκριμένο. Στα καύσιμα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και καλούνται ο απλός πολίτης που κυκλοφορεί με τα μάξη στον δρόμο να πληρώνει. Πώς να το πούμε, σαν να πηγαίνει κάθε μέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να μου πείτε για Αλεξιάδη, θα απαντήσετε στη δευτερολογία. Απλώς για να δώσουμε βεβαίως, γιατί δεν έχουμε και πολύ. Την ώρα που έχετε ρίξει τη συντάξη στα τάρταρα. Μάλιστα. Γιατί βγαίνουν οι γεροί άνθρωποι στον δρόμο και παλεύουν για να αυξηθούν οι συντάξει του? Κύριε Δανέλη. Και έχετε το θράσος να λέτε κιόλα ότι σώσατε το ασφαλιστικό σύστημα. Τι σώσατε εδώ? Ταιριάζει γάντι η παροιμία που λέει η εγχείρηση πέθανε, ο ασθενής απεβίωσε. Έτσι σώσατε το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν προτείνεται θεραπεία όμως. Παραμονή στην εντατική προτείνεται. Θεραπεία είναι η σύγκρουση και αμφισβήτηση με αυτό το σύστημα που παράγει κέρδη μόνο για τους λίγους. Είναι σε εκείνη την εντατική πολλά χρόνια. Δισεκατομμύρια που κυκλοφορούν στις τσέπες των μεγάλων επιχειρήσεων. Λάζαρος θα γίνει σε λίγο και θα περπατήσει. Την ώρα που οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μέσα στα Χριστούγεννα μετράνε τα κέρματα για να πάρουν ένα δώρο στο παιδί τους και να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς θέλετε να μας πείτε ότι από το τραπέζι που έχετε στήσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις πέφτουν δύο ψίχουλα από κάτω που τα δίνετε στον κόσμο και αυτά μισά, γιατί και αυτά που δίνετε τα κόβετε απ' αλλού, με χαρακτηριστική περίπτωση της συντάξης,
που βγήκατε και κάνατε ολόκληρη φασαρία ότι δήθεν σώσατε την προσωπική διαφορά κτλ. Και στις νέες συντάξεις θεσμοθατήσατε το πάγωμά τους για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα πάρουν 620.000 συνταξιούχοι αύξηση. Οι υπόλοιποι 2 εκατομμύρια τι θα κάνουν. Μα δεν απαντάτε στο συγκεκριμένο. Ναι, να πείτε ότι εδώ έχουμε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Λέτε μία αυξάνεται η αύξηση. 5-10 ευρώ δηλαδή θα είναι. Θα έχουν αύξηση 620.000. Ναι, είναι μια καλή αρχή στην κουβέντα μας. Οι υπόλοιποι 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα έχουν. Αύξηση. Θα σας απαντήσω, κύριε. Θα απαντήσετε, κύριε Αλεξιάδη. Θα σας απαντήσω εγώ. Μείωση θα έχουν. Και το ξέρουν και γι' αυτό. Κύριε Δανέλη. Κύριε Τζίμα. Έχουμε ένα προϋπολογισμό συνέχεια των προηγούμενων που συνεχίζει να διατηρεί τη φορολογία στα ύψη. Δεν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Αλεξιάδης, προφανώς. Γιατί διαλέγει συγκεκριμένους κωδικούς να πει την ίδια ώρα που το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού δείχνει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα μείωση του κονδυλίου που δίνει το κράτος για τις συντάξεις, μείωση για την υγεία. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε χτίζονται μείωση, τα. Έχουμε μείωση, κύριε Τζίμα, μας ακούνε. Μα τι έχουμε, κύριε Αλεξιάδη, μας κοροϊδεύετε κάποιον. Τώρα, μας βλέπει κόσμος, το κοιτάτε τον κόσμο στα μάτια. Και του λέτε θα αυξηθούν οι συντάξεις του. Εδώ έχουν πέσει με τον νόμο που θεσμοθετήσατε, τον νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχουν συντάξεις που έχουν πέσει κατά 1/3. Τι μας λέτε τώρα, κύριε Τζίμα, πού τα λέτε αυτά τα πράγματα. Εκπροσωπείτε ένα ιστορικό κόμμα. Πού τα λέτε, λέτε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις από 1/1. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Μα γιατί δεν θεσμοθετήσει τη μείωση των συντάξεων. Και αυτό που θεσμοθετήσατε, που ρίξατε τις συντάξεις στα τάρταρα. Όταν ήρθε η τροπολογία, ήσασταν εκτός Ελλάδος. Όταν ήρθε η τροπολογία, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκτός Ελλάδος ήσασταν εσείς. Σε κανένα λευκό οίκο, σε καμιά άλλη από τα τραπέζια που συναγελάζεστε με τους υπόλοιπους για να έρχεστε να και να μας λέτε διεθνή σχέση ότι κάνετε διεθνή σχέση και κάτι ως θέλετε. Το θέμα είναι τι κερδίζει ο κόσμος από αυτή. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν, γιατί ο κύριος Αλεξιάδης έχει το συνήθιο να διακόπτει. Το ρωτάτε κιόλας. Ότι σε αυτό που λέμε διάλογο, νομίζω ότι σε αυτό που λέμε διάλογο... Άμα το ρωτάτε να απαντήσει. Όταν απάντησε, είπαμε γιατί πληρώνει. Γιατί πληρώνει μόνο 6% των φόρων το μεγάλο κεφάλαιο και δεν μας απάντησε. Λοιπόν, απαντάει σε αυτά που θέλει. Εδώ λοιπόν, αυτά τα προκαλείται πράγματα, νέα απάντηση. Αυτά τώρα. Τα πράγματα, ναι, αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει. Εγώ δέχομαι να έρθω με τον κύριο Τζίμα μία ώρα να συζητήσουμε στην ΕΡΤ να κάνουμε διάλογο. Ότι ο κόσμος που μας ακούει έχει να αντιμετωπίσει ένα προϋπολογισμό που διαιωνίζει τη μισή ζωή και τη γενικευμένη ανασφάλεια που έχει διαμορφωθεί στην καθημερινότητά του. Αυτή η ανασφάλεια, οι δυσκολίες καθημερινές μπορούν να αλλάξουν με ισχυρό κουκουέ και ανατροπή αυτής της πολιτικής. Γιατί λέμε για τη μείωση του φόρου στο ταξί, στο κράσι, αλλά οι ίδιοι αγρότες και στα ταξί μειώθηκε ο φόρος. Καλά το είπατε. Άμα θέλετε να κάνουμε μια κουμπή να πούμε κάθε. Μα και στα ταξί μειώθηκε ο φόρος και η ασφαλιστική σφαίρα. Κύριε Αλεξιάδη, σας παρακαλώ, γιατί θα στερήσουμε... 22% φορολογία πληρώνει οι ταξιτζίδες, όπως και οι υπόλοιποι αυτά απασχολούμενοι. Γιατί μπορεί να μειώνεται τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις, οι ταξιτζίδες και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να πληρώνουν 22% και αφορολόγητο δεν έχουν πληρώνει από το πρώτο ευρώ. Οι δε αγρότες το έχουν. Γιατί είναι στον δρόμο, διεκδικήσαν, συνεχίζουν να παλεύουν και για το μείωση του φόρου στο κράσι και για την αύξηση του αφορολόγητου και για να μην πληρώνουν 50 ευρώ την παραγωγή και τους την αγοράζουν 40 και για να προστατεύονται γιατί το μαγαζί τους είναι σκεπή.